Είναι κανείς εδώ? Έχεις ήδη αρχίσει να μην νιώθεις καλά. Λεπτό με λεπτό θα γίνεσαι χειρότερα. Σου έγινε ένεση με νερό και μόλυβδο. Το αίμα σου έχει μολυνθεί. Σου απομένει λίγος χρόνος. Αν θες να ζήσεις, πρέπει να βρεις το αντίδοτο που είναι κρυμμένο στο διαμέρισμα. Μη χάνεις χρόνο. Καλή επιτυχία. Να ψάξω. Εδώ.
εδώ. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχει συνέλθει ακόμα, εσύ είσαι εγώ. Σε λέτε Ελένη Παυλίδου και είσαι ψυχίατρος. Αναρωτιέμαι πώς θα αντέδρασες όταν έμαθες ότι σε δηλητηρίασα. Θα το δούμε όμως. Γιατί όλα καταγράφτηκαν σε μικροκάμερες που εγκαταστάθηκαν στα δωμάτια. Δεν έχεις δηλητηρίαστη. Ήταν ένα πείραμα για την έρευνά μας. Η νάρκωση δεν ήταν ισχυρή, οπότε τώρα θα έχει συνέλθει. Α, εμπνευστής του όλου πειράματος. Ήταν η βοηθός μας, η Στεφανία. Ωραίο διαμέρισμα δεν έχει. Χρόνια μελετούσαμε την αφοβία. Φόβος. Μηχανισμός επιβίωσης. Συνέστημα που αναπτύσσεται σε μια έντονη απειλή. Ή κρύβεσαι ή επιτίθεσαι. Θέλαμε να δούμε τις συνθήκες υπερβολικού φόβου. Αυτού που προκαλεί παράλυση και πάγωμα. Τι έκανε. Ο φόβος της εκμυδένισης. Ο φόβος του θανάτου. Ο πιο δυνατός. Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ο φυσιολογικός άνθρωπος να μην αισθάνεται φόβο. Να διαφορεί. Ο θάνατος είναι μια αποτυχία του ανθρώπου να κρατήσει στη ζωή αυτούς που αγαπά. Γιατί ο άνθρωπος φοβάται στην ιδέα του, ενώ όταν βρεθεί κοντά δεν τον τρομάζει πια. Αφοβία. Μία άλλη συνειδησιακή κατάσταση. Βιώνεται με την απελευθέρωση νευροχημικών ουσιών στον εγκέφαλο. Αυτό ψάχνουμε. Τις καταστάσεις που προκαλούν την έκρηξη από το ίδιο το σώμα, ουσιών ίδιων με τη μορφήνη, ικανών να καταστήλουν την αίσθηση του φόβου. Και είμαστε κοντά. Προσπαθώ να φανταστώ το ύφος. Το καλύτερο δώρο για τα αυριανά μας γενέθλια.